Άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για να καλύψουν τις απώλειές τους από τις χαμηλές τιμές στο γάλα, ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ του νομού Έτωλο Κανανίας Νίκος Μωραΐτης κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του κόμματος στη Βουλή. Πέρα από τη χρηματική ενίσχυση, ζήτησε να μειωθεί το κόστος παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο όπως έχουν οι εφοπλιστές με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ζήτησε επίσης διαγραφή των χαρατσιών όπως το ένφια και καταργήση του ΦΠΑ. Επεσήμανε ότι η πολιτική των κυβερνήσεων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο την περίοδο 2005-2013 έδιωξε από την παραγωγή 33.490 προβατοτρόφους και 48.900 εγωτρόφους, δηλαδή το 33% των εγωπροβατοτρόφων της χώρας. Κύριε Υπουργέ, σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης βρίσκονται μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι, εγωπροβατοτρόφοι σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο. Βιώνουν τις συνέπειες, τα αδιέξοδα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που συναποφασίζουν και εφαρμόζουν με απόλυτη συνέπεια διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και στηρίζουν τα κόμματα της ευρωϋποταγής. Έχουμε ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια κατρακύλισμα των τιμών σε γάλα και κρέας. Τιμές που σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος παραγωγής οδηγούν σε βίαιο μαζικό ξεκλήρισμα την εκτατική εγωπροβατοτροφία, που έως σήμερα βρισκόταν κατά κύριο λόγο σε οικογενειακές μορφές εκμεταλλεύσης. Έχουν την τύχη των άλλων κλάδων της κτηνοτροφίας, αγελαδοτροφίας, χειροτροφίας, που έχουν εδώ και χρόνια συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια, σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση σταθερά κινείται και η εγωπροβατοτροφία. Την περίοδο 2005-2013 πετάχτηκαν έξω από την παραγωγή 48.900 εγωτρόφοι και 33.490 προβατοτρόφοι, δηλαδή κοντά στο 35% των κτηνοτρόφων. Ενώ από την άλλη μεριά, οι μεγάλες μονάδες που είχαν μερίδιο στην αγορά μόλις 6% το 2000 των κτηνοτροφικών προϊόντων, το 2013 αυτή εκτοξεύτηκε στο 33%. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Να ποιον υπηρετεί η πολιτική σας, που γιγαντώνει τα καρτέλ που εκβιάζουν τους κτηνοτρόφους, ρίχνουν τις τιμές για να έχουν φτηνή πρώτη ύλη για να αυγατίζουν τα κέρδη τους. Ενώ οι εισαγωγές γάλακτος συνεχίζουν να γίνονται αθρώες και ανενόχλητα. Στην ελεύθερη ασύντοτη αγορά που υπηρετείτε, 8 μεταποιητικά μονοπόλια λιμένονται το 35% της παραγωγής τερακομικών προϊόντων στη χώρα. Είναι στοιχεία της Eurostat 2015. Και από πάνω, κύριε Υπουργέ, που δεν έχετε χρήματα και θα πούμε στη συνέχεια για την βιολογική κτηνοτροφία, τους επιχορηγείτε με τζάμπα ζεστό χρήμα να επεκτείνουν και να εξοχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους από τη φρονιστία του λαού. Όπως αναφέραμε, κοψοχρονιά αγοράζουν τα προϊόντα από τους κτηνοτρόφους, πανάκριβα όμως. Απλησίασα στην κατανάλωση για τις λαϊκές οικογένειες. Και οι κυβερνήσεις σας μπροστά σε αυτόν τον αφανισμό των φτωχών κτηνοτρόφων τους πουλάτε φύγια για μεταξωτές κορδέλες. Τι τους λέτε, πιστοί στις κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λέτε ότι η διέξοδος είναι η δημιουργία διαπαγγελματικών οργανώσεων. Όλοι μαζί δηλαδή, παρέα, μονοπόλια και κτηνοτρόφοι. Οι λύκοι μαζί με τα πρόβατα. Πρέπει να δουν οι κτηνοτρόφοι. Υπάρχει πείρα από άλλα προϊόντα που έγιναν διαπαγγελματικές. Πετάχτηκαν έξω παραγωγή και αποδείχτηκαν ότι είναι εργαλεία ελέγχου της παραγωγής, δηλαδή με λίγα λόγια κυριαρχία των μονοπωλίων. Κύριε Υπουργέ, τα αιτήματα που διαμορφώνονται κάτω από αυτή την άσχημη κατάσταση είναι αιτήματα επιβίωσης για τους φτωχούς κτηνοτρόφους. Πρώτον, ζητάμε να δοθούν άμεσες ενισχύσεις για τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί οι εγωπροβατοτρόφοι από τις απαράδεκτα χαμηλές τιμές σε γάλα και κρέας. Δεύτερο, ζητάμε μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο όπως στους εφοπλιστές, φθηνό αγροτικό ρεύμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτοεφόδια και στις ζωοτροφές, διαγραφή του ένφια, του ΕΛΓΑ, του ΕΦΚΑ και άλλων καρατσιών και χρεών όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Τρίτο, μέτρα που να διαμορφώνουν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης των δύο των κτηνοτρόφων και των κοπαδιών τους. Από την πλευρά του και απαντώντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου απέρριψε τα αιτήματα που έθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ και τόνισε πως πρόσφατος νόμος επιβάλλει το μέτρο της αναγραφής της χώρας άρμεξης του γάλακτος για να γνωρίζουν οι καταναλωτές αν είναι ή όχι ελληνικό.
Η επιλογή μας να στηρίξουμε την κτηνοτροφία είναι αυτονόητη. Όπως πρέπει να αντιληφθείτε ένα πράγμα, ότι η στήριξη αυτή ασκείται στα πλαίσια των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς όμως έχουμε επιλέξει, όπως και θα έλεγα το μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου της χώρας, αυτή την επιλογή. Αυτή λοιπόν την υπηρετούμε. Από εκεί και πέρα όντως υπάρχει μια κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, μια κρίση την οποία για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να εξακριβώσουμε ποιες είναι οι πραγματικές της διαστάσεις και οι αποφάσεις όσο να είναι αποτελεσματικές. Παραδείγματος χάρη, μιλάτε για απαγορεύσεις στη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα. Ό,τι προβλέπει η εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζουμε στην προκειμένη περίπτωση. Τι κάνουμε εμείς για να υπερασπιστούμε την τόπια γαλακτοπαραγωγή? Γιατί βλέπαμε ότι ερχόταν η κρίση ιδιαίτερα από τις βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής γαλακτοπαραγωγής. Μετά από έντονη και επίπονη διαβούλευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίσαμε με το νόμο 4492 του 2017 την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης, της χώρας άλμπεξης του γάλακτος για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με σκοπό να λειτουργήσει και προς την κατεύθυνση της διαφάνειας για να μην παραπλανείται ο καταναλωτής, αλλά και να υπάρξει από πλευράς του καταναλωτικού κοινού, που όντως αυτό συμβαίνει, η επιθυμία να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν έχουμε ιδιαίτερα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πέραν της ΠΟΠ φέτας, όπου εκεί είναι υποχρεωτική η παρασκευή της φέτας με εγωπρόβιο ελληνικό γάλα, έχουμε για τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα την υποχρεωτική αναγραφή. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει. Βεβαίως, ταυτόχρονα, να γίνει και κατανοητό και πάλι ότι δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στις τιμές που διαμορφώνει τόσο η ελληνική αγορά όσο και η ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά και εμείς μπορεί κάποια στιγμή να μην τα θέλαμε, αλλά δυστυχώς η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτές που διαμορφώνουν τις τιμές. Εμείς βεβαίως από εκεί και πέρα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στα πλαίσια βεβαίως έτσι του ελέγχου λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται, οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες με την λειτουργία του χώρου. Έχουμε βάλει λοιπόν άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά το ελεκτικό σύστημα. Παράλληλα βεβαίως επεξεργαζόμαστε και ένα σύστημα αυστηρότερων κυρώσεων που να είναι αποτρεπτικό, θα έλεγα, για οποιαδήποτε παράβαση. Ένα σύστημα το οποίο θα φτάσει μέχρι τη δημοσιοποίηση όλων των παραβάσεων και θα θέτει όρους λειτουργίας και κανόνες στη διαδικασία αυτή, οι οποίοι θα είναι, θα έλεγα, θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη διαφάνεια. Δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να δώσει λύσεις, σημείωσε ο Νίκος Μωραΐτης, σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού και την άρνησή του να αναφερθεί επί των αιτημάτων που του έθεσε. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επικαλείται κάποια μπαλώματα που δεν απαντάνε στα προβλήματα, όπως ήδη έχει αποδειχθεί. Από την τοποθετησία σας, κύριε Υπουργέ, φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν είναι στις προθέσεις σας να δώσετε λύσεις στα αυξημένα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Κάποια μπαλώματα, κάποιες άωρες υποσχέσεις για τον νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες δεν απαντάνε στο παραμικρό και αποδείχθηκε στην πράξη. Δεν δίνουν έστω και μια ανάσα στους απελπισμένους φτωχούς κτηνοτρόφους που βγάζουν πραγματικά κραυγή φωνή αγωνίας. Δεν πρέπει να έχουν όμως αυταπάτες, το ομολογήσατε άλλωστε, για το μέλλον που τους προδιαγράφει αυτή η πολιτική, που είναι το ξεκλήρισμά τους. Πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα τους, να βάλουν εμπόδια, να διεκδικήσουν λύσεις που θα απαντάνε στα προβλήματά τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια αυτοί και οι οικογένειές τους.
Οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι δεν βρίσκονται αντιμέτωποι μόνο, κύριε Υπουργέ, με τις χαμηλές τιμές. Είναι αντιμέτωποι, όπως είπα, και με το μεγάλο κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό δεν είπατε κουβέντα. Με τα χαράτσια του ΕΛΓΑ, του ΕΝΦΙΑ, τη φορολογιστία του ΕΦΚΑ, το πανάκριβο πετρέλαιο. Στα νησιά, κύριε Υπουργέ, αγγίζει σήμερα τα 2 ευρώ. Έχετε πετρέλαιο, όπως σας έχουν πει πολλές φορές, για τα καράβια των εφοπλιστών, δεν έχετε όμως για τα τρακτέρ και τα αρμεκτήρια των κτηνοτρόφων. Πληρώνουν πανάκριβο αγροτικό ρεύμα. Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία, αυτό που είπαμε νωρίτερα με το πρόβλημα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Ξέρετε τι απάντανε στους κτηνοτρόφους στην Αιτωλοκαρανία, στη Λάρισα, που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Απαντάνε το εξής, ότι οι ορεινές περιοχές δεν καλλιεργούνται, λέει, βιολογικά προϊόντα. Τότε πού καλλιεργούνται, κύριε Υπουργέ? Και νοιάζεστε για αυτούς, και αυτοί που πετιέται έξω είναι πραγματικά αυτοί οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν ντόπιες φυλές στα βουνά της χώρας. Να ποιον υπηρετεί για μια φορά ακόμα αυτή η πολιτική σας.